Κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας» αυτή την ώρα μαζί σας. Ευχαριστούμε που συντονίζεστε. Να είστε πάντοτε καλά. Χαιρόμαστε που κάνετε παρέα σε εμάς τηλεοπτικά. Και ραδιοφωνικά χαιρόμαστε. Κάθε πρωί, 2 ώρες, 8 με 10, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου, στους 97,2. Και να είστε πάντοτε καλά. Και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, η στήριξη και η υποστήριξή σας σημαντική, να ξέρετε. Το θέμα μας για σήμερα, η ζωή και το έργο ενός Κυπρίου συμπατριώτη μας στην Αμερική. Πριν από λίγο καιρό πήρα ένα email και έγραφε τα εξής. Είναι 96 ετών, ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1950, εργάστηκε στην Goodyear Aerospace για 36 χρόνια, όπου και τιμήθηκε, φιλοξένησε πολλούς Κύπριους φοιτητές όταν αυτοί πήγαιναν για να σπουδάσουν, έχει 4 παιδιά και 11 εγγόνια και είναι δραστήριο μέλος της ελληνικής κοινότητας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Συζητάμε συχνά μέσω Viper, ίσως θα ήταν καλό να τον παρουσιάσετε στο εμείς και ο κόσμος μας. Και εμείς, επειδή η χατήρια δεν χαλάμε, αυτό κάνουμε σήμερα. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο άνθρωπος ο οποίος προτείνει αυτό τον 96 ετών συμπατριώτη μας, ο οποίος βρίσκεται στο Stowe του Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών για τόσα χρόνια, από το 1950. Ο αγαπητός κύριος Χριστόδουλος Μεγάλε μας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Εμείς σας ευχαριστούμε, είναι μεγάλη τιμή. Ο Χρήστος Κορατάς είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι ακούμπησαν την ψυχή μου από νεαρή ηλικία. Να σας πω ότι σε ηλικία 16 χρονών, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών, βρέθηκα στην Αμερική, φιλοξενούμενος σε αμερικάνικη οικογένεια που είχε παιδιά της ηλικίας μου, αλλά έπρεπε κάθε Κυριακή, επειδή εκεί στην Αμερική η Εκκλησία είναι ένα απόσπαστο μέρος της κοινωνίας, μάλιστα, κάθε Κυριακή έπρεπε να πάω να ακολουθήσω την καθολική οικογένεια στην καθολική Εκκλησία. Ναι. Ένα καθηγητή που είχα, ο κύριος Ντόπριν, Γιώργος Ντόπριν, από την Ρουμανία, Ορθόδοξος, αποφάσισε να με πηγαίνει αυτός στην Ορθόδοξη, μάλιστα, Ρουμανική Εκκλησία. Μέχρι που επήλθε μια ρήξη. Γιατί μου είπε μια φορά, πάμε να δούμε μακεδονικούς χορούς. Εγώ ενθουσιασμένος είπα πάμε, μέχρι που αντίκρισα μακεδονικά, μάλιστα, βουλγαρικά δηλαδή, γραμμένα στους στίχους και κάτι, οτιδήποτε άλλο εκτός από ελληνική γλώσσα. Ο Χρήστος ο Χωρατάς ήταν φίλος με τον Ντόπριν και όταν έμαθε ότι ήρθα σε ρήξη επί τούτου και όταν έμαθε ότι έστειλε επιστολή στην ελληνική πρεσβεία στη Νέα Υόρκη, διότι μέσα στα καθήκοντά μου ήταν να μιλώ για την Κύπρο, μάλιστα, και την Ελλάδα, η ελληνική πρεσβεία μου έστειλε μία επιστολή που έλεγε ότι αγνόησέ τους, είναι περιθωριακά άτομα. Μάλιστα. Ορίστε που καταλήξαμε τέλος πάντων. Ναι, ναι, δυστυχώς. Ο Χρήστος λοιπόν ήρθε και επί ένα χρόνο, Σάββατο και Κυριακή, ερχόταν, με έπαιρνε, με πήγαινε στην ελληνική εκκλησία, μάλιστα, Ορθόδοξη Εκκλησία, και δίδασκα τα παιδιά εκεί την ελληνική γλώσσα. Μάλιστα. Και την Κυριακή στην εκκλησία και μετά στη σούβλα. Την παραδοσιακή σούλα. Ναι. Μάλιστα. Με βοήθησε και εμένα, όπως και πολλούς άλλους Κύπριους, να κάνω αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τι θα χαρακτήριζε αυτόν τον άνθρωπο? Αυτόν τον άνθρωπο θα το χαρακτήριζε η εσωτερική ηρεμία, ψυχική δύναμη, γιατί αν διαβάσετε το ιστορικό της ζωής του, μάλιστα, το βιογραφικό του, θα δείτε, ναι, ότι πέρασε πελάγι και βουνά. Βέβαια. Και η αγάπη για τον συνάνθρωπο, μάλιστα, για την Κύπρο, για την πατρίδα. Μάλιστα. Και τι είναι αυτό που θυμάστε πιο έντονο από αυτόν τον άνθρωπο, στα 16 σας χρόνια, σε μια τρυφερή ηλικία? Το τρόπο που με συμβούλευε να κάνω υπομονή, να διαβάζω, να προσέχω και να είμαι καλός αθλητής. Διότι, μάλιστα,
έκανα αθλητισμό. Και αθλητισμό. Και επειδή είχα κάποιους ενδιασμούς για τις επιδόσεις μου, με ενεθάρρυνε και πραγματικά έγινα αρχηγός του σχολείου στο Στίβο, captain of the team, και έκανα και ένα ρεκόρ όλο Χάιο. Μπράβο. Πόσο καιρό μείνατε στο Χάιο? Ένα χρόνο. 16 μέχρι 17. Ναι. Για ποια χρονολογία? 1969-1970. Μάλιστα. Και τι ήταν αυτό που σας όθησε να πάτε? Αυτό ήταν η περιέργεια για ένα νέο τρόπο ζωής, για ένα καλά νέο κάνατε. Σχολείο. Με σίγουρος ότι σας βοήθησε ως άνθρωπο. Αρκετά. Άνοιξε κάποιους ορίζοντες, ίσως και να μην βοήθησε κάτι. Σαφέστατα, γιατί ξέρετε, σε αυτή την εποχή του 69-70 τα πράγματα ήταν πιο κλειστά ως κοινωνία. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα σε πολυπολιτισμική αυτό. Κοινωνία. Ναι. Σε ένα σχολείο όπου υπήρχαν διάφορες εθνικότητες. Ναι. Μάλιστα. Και κράτησε μετά από εκεί και πέρα η επαφή σας με τον αυτό κύριο Χωράτα? Αυτό είναι το δυστυχώς. Για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, 50 χρόνια ναι. ή περισσότερο, ναι. Χαθήκαμε. Α. Δεν κράτησα τη διευθυνσή του. Έγινε ό,τι έγινε. Βρέθηκα φοιτητής στην Θεσσαλονίκη. Χαθήκαμε τελείως. Μάλιστα. Ώσπου ξαφνικά, έχοντας το Facebook... Α, είδατε. Που έγινε... ναι. Τον εντοπίσατε Facebook. Λέω να βάλω ένα Χρήστος Κορατάς να δω τι βγαίνει. Α, τον είχατε κατά νου όμως. Και τον ψάχνατε. Σε όλη μου τη ζωή σας λέω ότι ακούμπησε την ψυχή μου αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα. Τόσο με τη βοήθειά του, τη συμπαράσταση, όσο και αυτός και η κυρία Φωτεινή, η γυναίκα, γυναίκα του. Τα παιδιά του ήταν μικρά τότε. Μάλιστα. Που με βοήθησαν αρκετά. Άρα είμαι σίγουρος ότι βοήθησαν και άλλα παιδιά σίγουρα, όταν έφταναν και στο Οχάιο. Και όταν τον συναντήσατε, πια τι έγινε? Στο Skype, στο Facebook. Στο Facebook έστειλα ένα μήνυμα. Είστε ο Χρήστος, διότι δεν φαινόταν ηλικία. Ο άνθρωπος είναι 96 χρόνων αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, και λέω είστε ο Χρήστος Χωρατάς που δούλευε στην Κούτκερ. Είδα το... Aerospace, ναι. Μάλιστα. Είμαι ο Χριστόδουλος, ο μεγάλεμος που... Που με παίρνατε εκκλησία. Ενθουσιάστηκε. Μάλιστα. Πάει, τι κάνεις και σε θυμόμαστε και πάντα μιλάμε για σένα κλπ. Άφησες και εσύ σημάδια σε εμάς, ας πούμε. Μάλιστα. Και, και μου λέει, έγραψα και ένα βιβλίο να σου στείλω. Μάλιστα. Αφορμή λοιπόν και αυτό το βιβλίο, On the Island of Aphrodite, το οποίο και έχω, το έχουμε και στο Video World, θα το δείτε στη συνέχεια, όπου είναι μια πραγματικά συνταρακτική ιστορία. Πραγματικά. Αγαπητέ μου κύριε Μεγάλε, με. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Έχω επιχειρήσει να μεταφράσω κάποια αποσπάσματα. Ίσως καταφέρουμε κάποια στιγμή να το να μεταφράσουμε και πάμε να τον συναντήσουμε. Πάμε στο Στόου. Πάμε στο Οχάιο. Είναι τι ώρα είναι τώρα εκεί? Είναι 8 παρά 25 το πρωί. Καλημέρα σας, αγαπητέ μου κύριε Χωρατά. Καλημέρα σας και εσάς, Λούκα. Αλλά ο Χριστόδουλος μεγαλοποίησε κάτι που ήταν εντελώς ασήμαντο. Τι είπε, δεν μεγαλο... Τι είπε. Τι είπε, ότι τα έχω κάνει τόσα και τόσα γι' αυτόν. Ήταν μεγάλη μου ευχαρίστηση να βλέπω κάποιον συμπατριώτη μου εδώ στη ξενιτιά. Και ήταν μεγάλη μου χαρά να δω προπάντων ένα μικρό παιδάκι. Μάλιστα. Που ήταν σχεδόν γινό, ήταν εδώ σε ξένη γη, σε ξένη οικογένεια, έμενε με κάποιους καθολικούς εκεί. Ναι. Και εσείς τον αγκαλιάσατε όσα να ήταν δικό σας παιδί. Ναι, ακριβώς. Και αυτά που λέει είναι όλα, είναι μεγαλοποιεί όλα. Όχι, είναι αυτό που νιώθει μέσα από την ψυχή του και το λέει. Γιατί ξέρετε, εγώ... σε μια τρυφερή ηλικία των 16 ετών, αγαπητέ μου κύριε Χωρατά, εσείς τον βοηθήσατε. Αυτό μένει αξέχαστο και ανεξίτηλο, ξέρετε. Και αυτό είναι που έχει μέσα στην καρδιά του. Είναι αληθινό αυτό που λέει, κατάλαβα. Ναι, και αντελήφθηκα. Τον ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ από βάθος καρδίας. Ευχαριστούμε καταρχάς την Άννα Μαρία, την κόρη σας, για αυτή τη βοήθεια στο ηλεκτρονικό μέσον που λέγεται Skype και όλη αυτή την πρόβα και όλη αυτή την υπομονή που είχε τόσες μέρες, γιατί μιλούσαμε και από την προηγούμενη και την προπροηγούμενη εβδομάδα για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και να πάρουμε όλες τις λεπτομέρειες και από εσάς και την αποστολή των φωτογραφιών και το καθεξής, ως επίσης και τον αγαπητό κύριο Μεγάλεμο που μας έστειλε τα υπόλοιπα. Πόσο χρονό ήσασταν όταν φτάσατε στις Ηνωμένες Πολιτείες? 20 χρόνια. Και τι ήταν αυτό που σας έκανε να φύγετε από την Κύπρο και να φτάσετε? Ακριβώς θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Έλατε. Πρώτα απ' όλα αποφύτησα από το γυμνάσιο στο τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα. Και όλοι οι απόστρατοι
ήρθανε στην Κύπρο. Μάλιστα. Εκεί που περίμενα, αν ήμουν απόφοιτος γυμνασίου, έπρεπε να βρω δουλειά παντού. Ναι. Γιατί πολλοί λίγοι τότε αποφοιτούσαν από το γυμνάσιο. Σχολεία μέσα στις παιδείες. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αλλά ήμουν τυχερός που, να πω τώρα, το λόγο είναι ο εξής. Ο παππούς μου είχε 8 παιδιά, περνούσε πολύ καλά με την περιουσία που είχε. Ναι. Αλλά όταν τη διαμέλησε σε 8 παιδιά, ο καθένας με έναν 8ο της περιουσίας, ήταν αδύνατο να διαβιώσουμε. Μάλιστα. Και έτσι όλοι φεύγανε για την Αυστραλία, φεύγανε για ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτά μιλάμε το 1945. Εννοώ, το 1945 ήμουν ακόμη στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο. Ήμουν πριν την τετάρτη τάξη. Μάλιστα. Άρα γύρω στο 1950 φεύγετε από την Κύπρο. Ναι, αλήθεια. Μετά από 2 χρόνια υπηρεσίας στο ΣΟΔΑΠ. Δεν ξέρω αν ο ΣΟΔΑΠ εξακολουθεί ακόμη ή αν έχει κλείσει. Αλλά ήμουν από τους πρώτους γραμματείς του ΣΟΔΑΠ. Μάλιστα. Είναι η επιχείρηση των Ινωπνευματών. Ναι, ναι. Υπάρχει. Ναι. Μέχρι και υπάρχει, σήμερα. Ναι. Βεβαίως και υπάρχει. Και από πού κατάγεστε και σε ποιο σχολείο φοιτήσατε? Εγώ κατάγομαι από τις Πάνω Αρώδες της ΠΑΦΟΥ. Μάλιστα. Τέλειωσα το δημοτικό εκεί και το γυμνάσιο ΠΑΦΟΥ είναι το σχολείο. Μάλιστα. Ο λόγος που... Ελάτε. Πρέπει ναι. να σας εξηγήσω. Παρακαλώ. Το εμπορικό λύκειο ΠΑΦΟΥ άρχιζε εκείνο το χρόνο που αποφάσισε να πάω σχολείο. Μάλιστα. Και θα πήγαινα εκεί γιατί εκεί ήταν πιο φτηνά. Ναι. Και ήταν για φτωχούς, ενώ το γυμνάσιο ήταν ελίτ. Ναι, γιατί κάθε χρόνο πληρώνατε και δίδακτρα. Μάλιστα. Και τα βιβλία τα αγοράζαμε. Μέναμε μακριά από το σπίτι, ενίκιο, διαδωμάτιο, όλα αυτά. Μάλιστα. Και έτσι τελείωσε. Έτσι. Με 1000 βάσανα το σχολείο, αλλά τελείωσε. Και από εκεί, από τη στιγμή που είχατε αυτό το χαρτί, σας δινόταν η ευκαιρία να ανοίξουν διάφορες δουλειές, αλλά και το μέλλον μπροστά σας. Εσείς δεν τα παρατήσατε όμως και δεν... ίσως εφησυχαστήκατε με τα 2 χρόνια στη ΣΟΔΑΠ. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να αποφασίσετε να φύγετε και μάλιστα για Ηνωμένες Πολιτείες? Επειδή είχα θείους εκεί στην Αμερική. Μάλιστα. 4 θείους, αδελφούς της μητέρας μου, δεν γνώριζα κανένα, γιατί γεννήθηκα μετά που φύγανε αυτοί. Ναι, ναι. Αλλά σας απίφθηναν πρόσκληση και μπορέσατε να πάτε. Αντιλαμβάνομαι. Ναι, ναι. Αγαπητέ μου κύριε Χωράκη. Εκείνη την εποχή έπρεπε να πάρεις πρώτα απ' όλα εγγύηση ότι κάποιος θα σε βοηθήσει. Μάλιστα. Οικονομικά για να μην γίνεις βάρος στην κοινωνία. Ναι. Μάλιστα. Και τότε μόνο μπορούσε να πάρεις βίζα για την Αμερική. Μάλιστα. Και έτσι και έγινε. Και όταν ήρθε η βίζα, ποιο ήταν το συνέστημα, γνωρίζοντας πιο ότι ο δρόμος άνοιξε για Ηνωμένες Πολιτείες? Χαρήκατε? Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να... ήμουνα δηλαδή τόσο ενθουσιασμένος και ευτυχισμένος. Ενθουσιασμένος. Μάλιστα. Πόσα παιδιά στην οικογένεια είπατε, 8? 8 αδέρφια? Όχι. Εσείς, ο πατέρας και η μητέρα σας πόσα παιδιά έκαναν? Είχανε 5. Είχανε 6, αλλά ένα το πρώτο πέθανε και ήρθα εγώ στη σειρά. Ήμουνα εγώ ο πρώτος τότε. Μάλιστα. Ήτανε 4 αγόρια και ένα κορίτσι. Μάλιστα. Εσείς ο μικρότερος? Ο μεγαλύτερος. Εσείς είστε ο μεγαλύτερος. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Και φτάσατε το 1950 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Ναι. Στη Νέα Υόρκη. Ήταν στην αρχή, παίρνανε όλους τους μετανάστες στο Ellis Island. Μάλιστα. Στο νησί Ellis. Γνωρίζουμε την ιστορία βεβαίως. Όπου εκεί γινόταν η διαλογή, χώριζαν οικογένειες, όσοι ήταν ικανοί για εργασία, όσοι δεν ήταν τους έστελναν πίσω ή τους κρατούσαν για αρκετό καιρό εκεί. Υπήρξε μία άσχημη περίοδος και για εκείνα τα χρόνια. Όποιος επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη και πάει στο Ellis Island θα δει όλη την ιστορία, ακόμη και τα ονόματα Ελλήνων, Ελλαδιτών και Κυπρίων που έκαναν όλο αυτό το ταξίδι. Πώς πήγατε το 1950 στη Νέα Υόρκη, με πλοίο?
Με πλοίο. Δεν υπήρχαν αεροπλάνα, νομίζω, τότε. Για να διασχίζουν τον Ατλαντικό. Και πόσες μέρες μέσα σε ένα πλοίο? 21 μέρες. Φύγατε από τη Λεμεσό? Από τη Λάρνακα. Από τη Λάρνακα. Και εκεί κατευθείαν για Ηνωμένες Πολιτείες ή σταματήσατε? Όχι. Όχι, επήραμε ένα μικρό ιταλικό πλοίο, μάλιστα, ονομαζόμενο Φιλίππο Γκριμάνι. Μάλιστα. Επήρε 2 μέρες να φτάσει στην Αθήνα. Μάλιστα. Φανταστείτε. Στην Αθήνα έπρεπε να μείνω 2 εβδομάδες για να πάρω το Λαγκουάρντια, που είναι υπεροκιάνιο. Υπεροκιάνιο, ναι, της εποχής. Και 2 εβδομάδες στην Αθήνα τι κάνατε? Ήταν το μεγαλύτερο στιγμές της ζωής μου, γιατί είχα μάθει για την ιστορία, την ελληνική ιστορία. Βλέπεις τον Παρθενώνα για πρώτη φορά. Μάλιστα. Βλέπεις, πας στο μουσείο, βλέπεις όλα τα έργα. You know. Ένα από τα πιο καλά ήταν, θυμάμαι, η κοιμωμένη του Χαλεπά. Η κοιμωμένη του Χαλεπά. Νεκροταφείο. Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Δεν θα το ξεχάσω, γιατί είχα διαβάσει ότι κάποιος, η χωριά της που πήρε να το δει, λέει, αν αυτή εκτυπώταν, εξάπλωνε, δεν θα είχε μέρος να ξαπλώσει. Μάλιστα. Γιατί το κρεβάτι ήταν κοντό. Μάλιστα. Επειδή ήταν τόσο υπέροχη, τόσο όμορφη και τόσο πραγματικά μεγάλων διαστάσεων ως άγαλμα. Ήταν σαν ένα προσκύνημα το να φτάσετε στην Αθήνα. Ήταν όλα όσα εδιδάσκεστο στα σχολεία, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, και για τον ελληνικό πολιτισμό και για την καταγωγή μας και για την ιστορία μας, ναι, και πήγατε και τα συναντήσατε ξαφνικά ως για ενδιάμεσο πρώτη σταθμό για να πάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα υπέροχο ταξίδι, είστε ευλογημένος. Μπορεί ο δρόμος να μην ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα και να ήταν δύσκολος, αλλά τελικά ανταμυφθήκατε ή κάνω λάθος? Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μάλιστα. Έκλαψα όταν είδα την Ακρόπολη πρωί, γιατί φτάσαμε εκεί βράδυ και όταν χάραξε το φως και το ήλιο χτυπούσε την Ακρόπολη, είδα τον Παρθενώνα, συγκινήθηκα τόσο που δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω. Μάλιστα. Και μπαίνετε στο Λαγκουάρντια και φτάνετε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη. Εκεί ποιος σας παρέλαβε? Κανένας. Δεν υπήρχε κανείς. Κανείς. Η συμφωνία ήταν και ένας από τους θείους ή τα εξαδέλφια να με συναντήσει εκεί. Αλλά είχαν ένας τρόπο, βάζανε αρχικά ονόματα σε στήλους. Μάλιστα. Και έπρεπε να σταθεί κάτω από το στήλο σου με το όνομά σου. Πού ήταν το όνομά σου, το αρχικό του ονόματός σου? Το αρχικό του ονόματός σου. Κανένας δεν φάνηκε, σαν του φύγανε όλοι από το λιμάνι, από την αίθουσα. Έμεινα εγώ και έναν άλλο παιδί. Και τι έγινε? Πήγαινε και αυτός στο Detroit. Μάλιστα. Δεν είχαμε Detroit λεφτά. Καθόλου, είχα 25 cents. Όταν δεν ήξερα τι να κάνω, για μια στιγμή βλέπω ένα κύριο που περνά από μπροστά μου. Δεν ήξερα ότι ήταν Έλληνας, ναι, αλλά τον σταμάτησα. Ήξερα που είχε λεφτά, γιατί έπαιζε κουμάρι. Α, τον είδατε. Πάνω στο πλοίο. Α, ήταν μαζί σας το πλοίο. Ναι, τα μάζευε. Το σταματώ, του λέω, μην go Detroit, no money. That's it. Και μου λέει, πόσα θέλεις, how much, I said, δεν ξέρω. Και μου έδωσε 3 εικοσάρικα, $60. $60, μεγάλη υπόθεση για την εποχή του 1970. Μεγάλο ποσό για μένα. Πρώτη φορά είχα δει τόσα πολλά λεφτά. Μάλιστα. Και από εκεί καταφέρατε με αυτόν τον τρόπο να φτάσετε στο Οχάιο και στο Στόου? Πρώτα στο Detroit. Στο Detroit. Εκεί ήταν η θύη μου. Η θύη μου ήταν στο Detroit. Μάλιστα. Και τι τους είπατε, πού ήσασταν, γιατί δεν ήρθε κάποιος να με παραλάβει, τι σας είπα? Ναι, η κατακρίβεια, ήμουνα πολύ, όχι αγανακτημένος, αλλά κάπως, πώς το λέμε... Απογοητευμένος, ίσως. Ναι, απογοητευμένος. Μάλιστα. Αλλά είχα μάθει ότι
μια εξαδέλφη μου παντρευόταν την ίδια ημέρα, 23 Απριλίου Αγίου Γεωργίου. Είναι που έφτασα στη Νέα Υόρκη. Δεν θα το ξεχάσω. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ο Άγιος Γεώργιος. Δεν είναι δικαιολογημένο. Μάλιστα. Ο Άγιος Γεώργιος με βοήθησε. Ναι. Στη ζωή μου νομίζω έχω περάσει ορισμένες στιγμές που μόνο ο Θεός είναι που μπορούσε να τα καθοδηγήσει, να τα κάνει να γίνουν όπως ήθελα. Πολύ σωστά. Αν και διαβάζω εδώ από την προεργασία που έκανα και τα στοιχεία που μου έστειλε ο αγαπητός κύριος Μεγάλεμος, ότι από 4 χρονών εσείς μπήκατε σε όλη αυτή τη διαδικασία και αρχίσατε να προσφέρετε με όποιο δυνατό τρόπο ξέρατε στην οικογένεια, γιατί δεν ήταν εύκολα τα πράγματα στην επαρχία Πάφου. Αλήθεια. Τον Δεύτερο Παγκόσμιο Αλήθεια. Πόλεμο. Και βέβαια δεν το βάλατε κάτω. Δεν αφήσατε ούτε τα μαθήματά σας, που θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει δικαιολογία. Και δεν τα βάλατε κάτω και φτάσατε μέχρι και τη Νέα Υόρκη. Και από εκεί και πέρα δεν τα βάλατε κάτω και φτάσατε μέχρι και το Ντιτρόιτ, όπου εκεί ξεκίνησε το νέο ταξίδι της ζωής σας. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου κύριε Χωρατά? Αλήθεια. Μάλιστα. Το είχα πάρει απόφαση, τώρα είναι το υπόλοιπο της ζωής μου, αρχίζει εδώ. Έτσι. Και είναι ευκαιρίες που δεν είχα. Πολύ σωστά. Στην Κύπρο. Μάλιστα. Και τώρα, από το Ντιτρόιτ μέχρι και το Στόου του Οχάιο, πώς ήρθε τα πράγματα? Είναι ένα ταξιδάκι. Πρώτα απ' όλα τέλειωσα το πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν μέσω της υπηρεσίας μου στην αεροπορία. Ήταν για 4 χρόνια υπηρέτησα στην αεροπορία. Μάλιστα. Και αν θέλεις να πας σε πανεπιστήμιο, σου δίνουν τι αποκαλούν GI Bill. Μάλιστα. Το GI Bill σου δίνει ορισμένο ποσό. Μάλιστα. Για να σε βοηθάει. Σαν υποτροφία. Σαν υποτροφία, αλλά μόνο αν περάσεις το προηγούμενο, you know, 12 ώρες, ήταν το semester ώρες. Μάλιστα, μάλιστα. Πρέπει να περάσει με το βαθμό Β. Μάλιστα. Από Β και πάνω, ούτως ώστε να μπορείς να δικαιούσε αυτή τη χορηγία. Εσείς είμαι σίγουρος ότι τελειώσατε από Β και πάνω. Εγώ τελειώσα με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Με μεγάλη, γιατί πρώτα απ' όλα είχα πάρει ορισμένα αυτά τα μαθήματα όταν ήμουν στην υπηρεσία. Μάλιστα. Πήγαινα σχολείο το βράδυ και είχα πάρει περίπου 75 semester ώρες. Μάλιστα. Για να μπορέσετε να συμπληρώσετε. Μάλιστα. Ποιος σας έβαλε σε αυτή την αεροναυτική υπηρεσία? Πώς ήταν η αφορμή όταν φτάσατε στο Ντιτρόιτ? Οι θείοι, οι ξαδέλφοι? Οι θείοι δεν με βοηθήσανε καθόλου. Μάλλον είχαμε κάποιες φιλονικίες με τους θείους. Αλλά όταν ήμουν στην αεροπορία, επειδή δεν ήμουν πολίτης, δεν είχα δικαιώματα. Δεν ήσασταν Αμερικανός πολίτης. Να εκλέξω το specialty, λέγεται. Πρέπει να πας σε ορισμένο, λέγεται. Σε κάποιο βαθμό. Specialty code. Μάλιστα, βαθμό. Κατάλαβα. Για να πάρω. Ναι, αλλά δεν μου είπατε πώς φτάσατε να υπηρετήσετε στην αεροναυπηγική. Okay. Την πρώτη μέρα που ήμουν στην Αμερική, στο Ντιτρόιτ, ναι, ένας θείος μου λέει πρέπει να πάρεις social security card. Mm. Πρέπει να έχεις έναν αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, ας πούμε. Κοινωνικών ασφαλίσεων, ας πούμε. Ναι, κοινωνικών ασφαλίσεων. Ναι. Όταν πήρα αυτόν, με ρώτησε η κοπέλα που το έγραψε, μου έδωσε την κάρτα, ναι, λέει να σταματήσει. Το δεύτερο πάτωμα, λέει, είναι το selective service. Μάλιστα. Είναι δηλαδή εκεί που είναι η υπηρεσία όπου γινόταν η επιλογή. Μου δώσει μια κάρτα εκεί και σε 2 εβδομάδες με καλέσαν μέσα για υπηρεσία. Άρα και λοιπόν επιλέξατε από μόνο σας την αεροναυπηγική και πήγατε. Ναι, και ναι, την αεροπορία. Γιατί ήσασταν τολμηρός. Είσαστε αυτή η τόλμη σας, με την καλή έννοια το λέω, σας αντάμυψε τελικά. Λούκα, όχι, ναι, τόλμη. Ήμουνα δηλός, δηλία. Δεν ήταν δηλία. Είχατε ίσως, μη γνωρίζοντας τον κίνδυνο της νεότατης σας ηλικίας των 20 ετών, δεν διστάζατε να δοκιμάσετε. Και αυτό δεν σας αδίκησε στο τέλος.
της ημέρας. Η αλήθεια ήταν οι Αμερικανοί χάνανε στην Κορέα. Ήταν ο πόλεμος της Κορέας. Ναι, ναι, ήταν ο πόλεμος της Κορέας. Χάνανε. Και λέω, αντί να πάω εκεί να σκοτωθώ, δεν θα βοηθήσω κανένα. Και ήθελα να βοηθήσω την οικογένειά μου, γιατί ήταν φτωχοί, δεν είχαν. Ναι. Θα τα πούμε. Ωραία. Αλλά λέω, θα πάω στην αεροπορία, είναι πιο ασφαλής. Και κάνατε εκεί 4 χρόνια. 4 χρόνια. Και από εκεί και πέρα. Από εκεί πήρα το GI Bill. Μάλιστα. Και πέσα Electronic Engineering από το Detroit, Bachelor of Science από το Wayne State University. Άρα φοιτήσατε λοιπόν, αφού υπηρετήσατε, δικαιούσαστε πια να φοιτήσετε. Φοιτήσατε, πήρατε τον bachelor σας σε αυτή την υλικότητα του ηλεκτρολόγου, μάλιστα ηλεκτρονικού. Και από εκεί, και όταν τελειώσατε τις σπουδές. Πήρα δουλειά στο Chrysler. Συνάντησα τη σύζυγο μου πριν από την αδίκηση. Ελάτε, ας παραμείνουμε εδώ. Κάνουμε στάση. Πώς και πώς η τύχη έφερε να συναντήσετε και αυτή από την Κύπρο. Όχι, είναι από τη Χίον, οι γονείς της, αλλά είναι γεννημένη εδώ. Μάλιστα. Στην Αμερική, μιλάει ελληνικά. Ήμουνα 11 χρόνια μεγαλύτερη της. Αλλά δεν το ξέρω αυτόν. Ήμουνα ο πρόεδρος του ελληνικού οργανισμού στο Πανεπιστήμιο. Λέγεται Sigma Epsilon Phi. Μάλιστα. Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών. Ήμουνα ο πρόεδρος και προσπαθούσα να πάρω μέλη. Όταν έβλεπα κάποιον που ερχόταν στο Πανεπιστήμιο, τους άρπαζα και τους έλεγα να έρθείτε στη τάδε μέρα να γίνετε μέλη. Μάλιστα, στο Σύλλογο των Ελλήνων Φοιτητών. Και έτσι έγινε και με τη γυναίκα σας. Εκεί συναντηθήκαμε. Στο Πανεπιστήμιο. Στο σύμπαν. Ναι. Ναι, στο Πανεπιστήμιο. Ήταν εκεί, άρχισε. Εγώ τέλειωνα. Μάλιστα. Και είμαι σίγουρος ότι σιγά σιγά δημιουργήθηκε το ειδήλιο. Από την πρώτη ματιά ήταν έρωτας on the first sight, που λέμε. Για αυτήν, ναι, γιατί. Για αυτήν, ναι. Για εσάς. Ήμουν μεγαλύτερο. Ήταν μεγαλύτερο της και ήθελε κάποιο κουμπί μέσα στο πανεπιστήμιο, μεγάλο πανεπιστήμιο. Ήθελε να ξέρει κάποιον, να έχει φίλους και τέτοια. Αλλά με μαγνητίδευσε. Ήταν δηλαδή από καλή οικογένεια. Και πολύ όμορφη γυναίκα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και πρώτα απ' όλα όμορφη στη ψυχή, αγαπητέ μου κύριε Φορατά. Πολύ αλήθεια. Μάλιστα. Στη ψυχή όμορφη. Αν πάω στον Παράδεισο θα είναι από αυτή. Λοιπόν, συναντάμε τη σύζυγό σας με καταγωγή από τη Χίο, γεννηθήσας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί συναντιέστε στο Πανεπιστήμιο. Και πότε πια σμίγετε μαζί για να δημιουργήσετε οικογένεια. Ενάμιση χρόνο πήγαμε έξω μαζί, εκεί εδώ. Ναι. Οι γονείς της δεν με θέλανε γιατί ήμουν ξένος. Ήμουν Κύπριος, δεν ήμουν δηλαδή χιώτης. Ναι. Δεν ήθελαν να ακούσουν. Ήταν το παπούτσι από τον τόπο σου τότε. Ίσχυε αυτό. Αλήθεια. Αλήθεια. Και πραγματικά. Και οι δυο μας το είχαμε πάρει απόφαση να σμίξουμε και κανένα δεν θα μας σταματούσε. Και μπράβο σας γιατί το καταφέρατε. Ναι, 1959 έγινε ο γάμος. 1959 λοιπόν, μάλιστα. Ναι, είχα δουλειά στο Chrysler Missiles. Μάλιστα. Είναι το Chrysler, αλλά είχαν αυτοί που κάναν τον πρώτο όχημα που πήρε ένα γύρω από τη γη. Ναι, μάλιστα. Εγώ εργάστηκα σε αυτό το λέγεται guidance system. Είναι αυτό που κυβερνάει το διαστημόπλαιο. Μάλιστα, το οποίο το οδηγεί και το καθοδηγεί σαν ναυπηγικό. Να πούμε ότι μέσω αυτής της αεροναυτικής και της επιστήμης την οποία είχατε, βρήκατε δουλειά σε αυτή την εταιρεία, όπου εργαστήκατε και για πόσα χρόνια συνολικά. Μόνο ένα χρόνο στο Chrysler. Και στη συνέχεια. Και στη συνέχεια, μετά από ένα χρόνο,
μια άλλη κομπανία, λέγεται AC Electronics. Μάλιστα. Θα έπαιρνε έναν άλλον διαστημόπλιο, δηλαδή έκανε τα πέμπτα από την κυβέρνηση. Ήταν η δεκαετία του 60, όπου αυτό το ναι, διαστημικό πρόγραμμα βρισκόταν στην κορύφωσή του από τις ΗΠΑ. Ναι, κατά κρίβεια άρχισε μαζί με την δική μου καριέρα. Μάλιστα. Και εξακολούθησε. Ναι, συνεχίστηκε. Αλλά το Goodyear Aerospace ήταν πραγματικά ο λόγος που πήγα εκεί. Η γυναίκα μου δεν ήθελε να μένει στο Wisconsin, ήταν μακριά από τη ζωή τη. Ναι. Και έτσι βρήκα δουλειά πιο κοντά στο Detroit. Άρα λοιπόν, έτσι, ο λόγος ήταν να μην χαλάσετε χατήρι στη σύζυγό σας. Και πήγατε αλήθεια και εργαστήκατε στην Goodyear Aerospace, ωστόσο, για 36 χρόνια. Όπου και εκεί, εκτός από το ότι διακριθήκατε, βραβευτήκατε κιόλας. Με πολλές φορές, σε διάφορα, γιατί είχα κάνει πατέντα, είχα γράψει άρθρα σε τεχνικά περιοδικά. Μάλιστα. Είχα διδάξει άλλους engineers, σε ορισμένα specialties, ειδίκευση. Μάλιστα. Και μία εξαιρετική καριέρα. Να πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να βλέπουμε και το φωτογραφικό υλικό, αγαπητέ μου κύριε Χωρατά. Ελάτε παρακαλώ, οι συνάδελφοι στο κοντρόλ. Δεν είναι χαρά μου. Πάμε. Λοιπόν, οι φωτογραφίες είναι από την περσινή επέτειο των γενεθλίων σας. 95η γενεθλιά σας. We all love you very much και αντιλαμβάνουμε είναι η οικογένειά σας. Ελάτε και στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ σας έχουν κάνει ένα μοσαϊκό με διάφορες δικές σας φωτογραφίες. Οι πάνω αρώδες στο κέντρο. Αριστερά και δεξιά εσείς και ως μαθητής με το πηλίκιο σας βλέπω εδώ. Με το κουστούμι σας στο σχολείο, το γυμνάσιο της Πάφου όπου φοιτήσατε δεξιά. Ελάτε και στην επόμενη φωτογραφία. Παρακαλώ, εδώ, πού είστε αγαπητέ μου κύριε Χωρατά? Αν είμαι ούτε καν θυμάμαι που είμαι. Δεν πειράζει, πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Και εδώ, Fräuleins βλέπω. Εδώ είμαι στη Γερμανία, είμαι τώρα στην αεροπορία. Μάλιστα. Και έχω κάνει φιλίες με ντόπιους. Με ντόπιες. Υπάρχουν ιστορίες για όλα. Κάνουμε μία εκπομπή για κάθε ιστορία, να ξέρετε. Κάνουμε. Πάμε και στην επόμενη φωτογραφία, ελάτε. Εδώ είναι με τη σύζυγό σας το 59. Είναι η γάμη σας? Ναι, ακριβώς αυτό. 59. Τι όμορφη νύφη και τι όμορφος γαμπρός. Λεβέντης. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εδώ η οικογένεια. Ναι, εδώ είναι όλα τα παιδιά μας. Μάλιστα. Πήραμε ένα μόνο αυτό το διαβατήριο για να πάμε στην Κύπρο για πρώτη φορά. Ναι. Ήταν η πρώτη ευκαιρία για τους γονείς μου να σας ξαναδούν. Και τα παιδιά. Τους. Πότε ήρθατε στην Κύπρο για πρώτη φορά? Μετά το 1950 που φύγατε. Το 1976. Ου, μάλιστα. Μετά από 26 χρόνια και βέβαια σε δύσκολη εποχή, με 2 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, κύριε Χωρατά. Αλήθεια, και ήταν δηλαδή πολύ, για μένα ήταν πληγή μεγάλη, γιατί ναι, τα είχαμε τους Εγγλέζους όταν ναι, ήμουν ο γυμνάσιο. Και μετά ήρθαν οι Τούρκοι. Ήταν οι Τούρκοι. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ, σας βλέπουμε να αποφυτάτε αριστερά, σας βλέπουμε σε διάφορες φάσεις της ζωής σας, έτσι αγαπητέ μου κύριε Χωρατά, σε ένα μοσαϊκό φωτογραφιών. Ναι. Ελάτε και στην επόμενη. Μερικές φωτογραφίες, εδώ είναι στην Κύπρο. Όταν ήρθατε. Στα μπέλια, όταν φορτώνανε αυτοκίνητα με σταφύλια, ναι, τα ανεβάζαν το αυτοκίνητο από τη μια μεριά, να ανεβάζαν τα κοφίνια. Για να είναι ψηλό, να μπορούν να το φορτώνουν. Πώς αλλιώς. Έχετε δίκιο. Ναι. Ελάτε και στην επόμενη. Η τεχνολογία. Εδώ είστε στο Οχάιο. Στον κήπο μου. Mm. Εδώ στην Αμερική, το κήπο μου. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι βλαστά εκεί. Μου αρέσει. Ό,τι και να είναι,
Σας αρέσει να φροντίζετε και τον κήπο μεταξύ πολλών άλλων. Στο χώμα. Στο χώμα. Άρεσε να κυλίω. Και σας αρέσει να μαγειρεύετε εδώ, βλέπω, γιατί σας πειράζουν τα παιδιά και γράφουν δεξιά «Kiss the cook». Μαγειρεύω και κάνω ψωμιά, κάνω ζυμώνω. Μάλιστα. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σας? Η αλήθεια είναι τώρα μόνο ψωμί κάνω για το bacon, αλλά παλαιότερα μπορεί να κάνω ψητά, να κάνω γενοκλέφτη, όλα τα κυπριακά τα κάνω. Σαβέστατα. Ελάτε για την επόμενη. Εδώ σας αρέσει και το ψάρεμα? Έχετε βάρκα? Έχετε μικρό σκάφος? Αυτή είναι η βάρκα μου που είμαι μέσα τώρα. Είναι ποντούν. Είναι σε μια λίμνη. Μάλιστα. Δεν είναι σε ωκεανό, είναι σε λίμνη. Είναι σε λίμνη, αλλά όπου καθεί... εκεί διατηρείτε και το εξοχικό σας. Έχετε σαν μικρό κότιτς. Ναι, ναι, ακριβώς. Είχαμε το εξοχικό μας εκεί. Μάλιστα. Πήγαμε βαρκάδα, πήγαμε ψάρεμα. Τι ωραία. Ελάτε και στην οικογένεια. Να τα εδώ. Να τις βαρκάδες, να και το εξοχικό. Σε ποια περιοχή είναι το εξοχικό? Είναι κοντά στο Στόου του Οχάιο? Ναι, δεν είναι μακριά. Περίπου 70 χιλιόμετρα από το σπίτι μας. Μάλιστα. Που αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια υπέροχη λίμνη με δάση τριγύρω, κατά πράσινα. Ήταν πολύ όμορφη η λίμνη. Είναι δασόδης γύρω τριγύρω. Η περιοχή είναι. Και όλη η γη ανοίγει στην κυβέρνηση. Εδώ τα εγγόνια. Εδώ είναι όλα τα εγγόνια, είναι 11. Να σας ζήσουν, να τα χαίρεστε. Ευχαριστώ. Έχουμε Χρήστο? Κανένα. Κανέναν. Η αλήθεια ήταν, ήμουν εναντίον, γιατί δεν έβγαλα, θα είχαμε τουλάχιστον 5-6 γιώργους για τον πατέρα μου. Λέω, θα αλλάξω το καθεστώς. Άλλα ονόματα εκτός από τα ονόματα των γονιών. Αλήθεια, Μάρκον, Νίκον, Διονυσία. Και έτσι ζητήσατε και τα παιδιά σας να μην κάνουν το ίδιο, να μην βάλουν ούτε Χρήστο. Πώς λέγεται? Αλήθεια, τώρα έχουνε. Θέλω να είναι χριστιανοί, να είναι ανανομαστού για Αγίους. Μάλιστα. Και αυτή είναι μόνο η υπόθεση, αλλά δεν με ακούνε anyhow. Yeah. Κάνουν ό,τι θέλουν. Εντάξει. Μεγαλώνουν τα παιδιά, αλλάζουν οι εποχές. Πάμε και στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ, με τον πατέρα σας. Εδώ, με τον πατέρα μου. Είναι τώρα, είχε χάσει τη μητέρα μου. Μάλιστα. Είναι μπροστά στην πόρτα του σπιτιού μας, σας. Στην αυλή. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ, με τη σύζυγο. Εδώ, με τη σύζυγο, ναι. Ούτε θυμάμαι που βγήκε, αλλά είναι... ξέρω τα μούτρα μου και τη σύζυγο. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ το βιβλίο. Εδώ το πρώτο βιβλίο που έγραψα ονομαζόταν The Love of the Infidel. Μάλιστα. Η αγάπη του απίστου. Όπου μία μητέρα θύλασε δύο παιδιά με διαφορετική εθνικότητα και καταγωγή. Είναι αλήθεια. Αυτός ήταν ο σκοπός. Να δείξω πώς περνούσαμε με Έλληνες Κύπροι και Τουρκοκύπροι. Μάλιστα. Ναι, ειρηνικά, ναι. Και εμμονιασμένα, χωρίς προβλήματα. Και μιλώ για τους λόγους που έγινε η εισβολή και όλα αυτά, από ξένες επιρροές. Ναι, και συμφέροντα. Δυστυχώς. Συμφέροντα. Δυστυχώς. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ είναι το πρόσφατο βιβλίο σας, On the Island of Aphrodite. Έτσι. Ναι. Αυτή τη φορά με δύο οικογένειες βοσκών. Η μία ελληνική και η άλλη τουρκική. Ναι. Είναι το θέμα, αγαπάει το Τούρκος παιδί την κόρη ενός Έλληνα. Άρα ένας Τουρκοκύπριος ερωτεύεται μία Ελληνοκύπρια. Ναι, και ο πατέρας της εξωφρενών. Μάλιστα. Τον διώχνει, πάει αυτό στην Τουρκία και γίνεται πιλότος εκεί. Μάλιστα. Θα παίξει μεγάλο ρόλο μετά όταν γίνεται εισβολή. Μάλιστα. Και που προκάλεσε και όλα αυτά τα βάσανα στις δύο κοινότητες, αγαπητέ μου κύριε Χωρατά. Δοκίμασε όμως και αυτό το ανθρώπινο πνεύμα, το οποίο είμαι σίγουρος ότι τελικά επικρατεί στο βιβλίο σας. Ναι, δείχνω στο τέλος ότι οι άνθρωποι έχουν
αν ξεχάσουν οι ρόντες τις θρησκείες, γιατί και της national, τον εθνικισμό, είναι μας σε αυτό το πλανήτη. Αυτός μας κατέστρεψε, αγαπητέ μου κύριε Χωρατά, δυστυχώς. Ολοκληρώνοντας αυτή, νομίζω είναι η τελευταία, ή συνάδελφοι στο κοντρόλ, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ωραία, μέχρι να ετοιμάσετε και την επόμενη δέσμη. Σας ακούει τόση η ώρα ο αγαπητός κύριος Μεγάλεμος, αγαπητέ μου κύριε Χωρατά, και αναταχτά χρονικά διαστήματα τον βλέπω ότι μου συγκινείται. Ναι. Κάθε φορά που μιλάει για σας έχει αυτή τη συγκίνηση και πραγματικά είναι... Είναι πολύ ευγενής άνθρωπος. Όταν τον ξανασυνάντησα είχα ξεχάσει εντελώς ποιος ήταν ο Μεγάλεμος. Θυμόμουν να ήταν ένα παιδί μεταξύ πολλών. Εγώ δεν τον λάβα υπόψη καθόλου και τον βλέπω στο Facebook. Κάθεται εκεί, μόλις είδα τα μούτρα του, με θύμισε. Μοιάζει ακριβώς όπως ήταν. Όπως τότε. Ναι. 16 χρονών όταν ήρθε. Ελάτε, πείτε δύο κουβέντες. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, με συγκινεί κάθε φορά που αναπολώ τις μέρες που ζήσαμε με τον κύριο Χριστό. Και η κυρία Φωτεινή είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει στην οθόνη ή όχι. Ναι. Αλλά... όλη η ιστορία της ζωής του, το βιογραφικό του, για μένα αποτελεί ένα μυθιστόρημα όπως το Μίλε Νοβετσέντο. Μάλιστα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε με όλες τις δυσκολίες για να... Δεν το είπε ο κύριος Χρήστος, θα το πω εγώ όμως. Ελάτε. Δούλευε ο ίδιος και πλήρωνε το σχολείο του, διότι τότε τα σχολεία δεν ήταν δωρεάν. Ναι, είχαν τα δίδακτρα. Δεν είχαν υποχρέωση οι γονείς να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Μα δεν μπορούσαν άλλωστε. Ναι. Ήταν και ο λόγος που δεν τα έστελναν. Ακριβώς. Αλήθεια. Ναι. Και τότε οι οικογένειες κάναν πολλά παιδιά, γιατί τα παιδιά αποτελούσαν εργατικό δυναμικό. Πολύ σωστά, για τα χωράφια. Όταν ο Χρήστος από νωρίς μπήκε στη ζωή, σε αντίθεση με εμάς που καλοπεράσαμε, αντιμετώπισε όλες τις δυσκολίες, ένας σύγχρονος Οδυσσέας εν ολίγης. Μάλιστα. Εντάξει, στα 20 του χρόνια. Βέβαια, ένα σύγχρονος έφτασε Οδυσσέας. Να ολοκληρώσει το όνειρό του. Κάτι που εμείς υπολοιπόμαστε. Ναι. Πάμε και στην επόμενη δέσμη των φωτογραφιών, γιατί έχουμε πολλά να δείξουμε στους φίλους τηλεθεατές. Ελάτε οι καλοί συνάδελφοι στο κοντρόλ. Εδώ ο Λεβέντης, αγαπητός κύριος Χωρατάς. Όταν υπηρετούσατε στο στρατό. Ναι, αυτή είναι στη στολή μου. Μάλιστα. Χωρίς το... Το πηλίκιο. Πηλίκιο. Ναι, ελάτε και στην επόμενη. Και εδώ είναι οι γονείς. Σας. Αυτό είναι, υπάρχει μεγάλη ιστορία για αυτούς. Είναι μητρική παππούς, γιαγιά. Και εδώ είναι του πατέρα μου οι γονείς. Μάλιστα. Άρα είναι οι παππούδες σας και οι γιαγιάδες. Όλοι ζήσανε εδώ 100 και πάνω χρόνια. Μάλιστα. Αυτός πέθανε 42. Έχετε τον DNA αυτής της μακροζωίας και ο Θεός να σας δίνει υγεία και ζωή και μακροημέρευση, αγαπητέ μου, κύριε Χωρατά. Επίσης, ό,τι υποθείτε. Να είστε καλά. Εδώ... Είναι της μητέρας μου, ο παππούς είναι η γιαγιά. Μάλιστα. Αυτή έζησε 115. Μάλιστα. Δεν είχε πιστοποιητικό γεννήσεως, αλλά... Θυμάται ορισμένα γεγονότα όταν οι Άγγλοι έφτασαν στην Κύπρο και που έβαλαν τα τσαντήρια τους εκεί έξω από τα χωριά. Μάλιστα, τα θυμάται και με αυτόν τον λόγο. Βρήκα την ηλικία της. Μάλιστα. Εδώ. Εδώ είναι όλα τα αδέλφια. Ένας που είναι στην Αμερική και τρεις αδελφές του. Μάλιστα. Από αυτές η μητέρα μου. Μάλιστα. Ελάτε. Εδώ. Εδώ είναι το δημοτικό μας σχολείο. Μάλιστα. Μην με ρωτήσεις πού είμαι. Πού είστε και ποιος. Κοίταξε την κατάσταση του σχολείου μας. Βέβαια. Εδώ μέσα έκανα... Δεν είναι τα σχολεία που ξέρουμε. 6 χρόνια. Μάλιστα. Και κοιτάτε πώς είναι εντυμένα τα παιδιά. Ναι, ναι. Θυμάμαι το όνομα της... Δασκάλα. Νομίζω ήταν Μαρία Μανούρη. Μάλιστα, η δασκάλα. Ελάτε και στην επόμενη πλέον ως έφηβος εδώ βλέπω. Εδώ είμαστε φοιτητές στο γυμνάσιο. Μάλιστα, στην Πάφο. Τότε,
δεν είχαμε φωτογραφικές και iPhones και τέτοια. Πού να βρεθούν. Μόνο αυτός είχε μια φωτογραφική και όποτε βρίσκαμε ευκαιρία βγάζαμε φωτογραφίες. Ελάτε, εδώ τώρα. Και εδώ επίσης. Εδώ άλλη φωτογραφία από το γυμνάσιο. Εδώ είμαι νομίζω. Μάλιστα. Εδώ είναι το σπίτι σας στις Πανοαρόδες σήμερα. Εδώ είναι το χωριό για το σπίτι. Ναι. Το οποίο εκτίστηκε my help from the United States. Από τη δική σας βοήθεια δουλεύοντας τόσα χρόνια. Ναι, μάλιστα. Yeah. Έλατε και στην επόμενη. Η είσοδος του και η σκάλα που οδηγεί. Εδώ είναι στην αυλή, ναι. Μάλιστα. Εδώ. Εδώ είναι που έχω μιλήσει ο Χαμπής, ήταν ο φίλος εξάδελφος, μέναμε κοντά ο ένας τον άλλο. Μάλιστα. Και ήταν και ο παπάς του χωριού. Ένα χρόνος, τον Ματθαίο το συναντήσετε. Μάλιστα, ναι. Είναι θείος του Ματθαίου. Μάλιστα. Αδελφός της μητέρας του Ματθαίου. Εδώ. Εδώ ήταν έτσι την... Συνάντησα τη σύζυγό μου στο Πανεπιστήμιο. Αυτή η σύζυγό σας, μάλιστα, από την όμορφη Χίο, η όμορφη Χιώτισσα. Χιώτισσα, yeah. Μάλιστα, ελάτε και στην επόμενη. Εδώ, εσείς μαζί της. Εδώ είμαστε παντρεμένοι τώρα, από φυτό, από νομίζω master's degree εδώ πέρα. Μάλιστα, το master's degree σας. Το master's. Μάλιστα. Yeah. Βεβαίως, ελάτε εδώ, ένα από τα εγγονάκια. Ένα από τα εγγονάκια εδώ. Και έχουμε, τώρα έχουμε 11 εγγόνια και 6 δισέγγωνα. Και δισέγγωνα τώρα πια να σας ζήσουν να τα χαίρεστε. Γελάνε και τα μουστάκια σας εδώ βλέπω. Ό,τι υποθείτε. Αλήθεια. Έτσι είναι. Είναι μεγάλη χαρά. Η ευλογία. Τα αγαπάμε. Είναι... Αγαπάς τα εγγόνια σου περισσότερο από τα παιδιά σου. Είναι ευλογία, γιατί... πολύ σωστά. Τότε δεν εργάζεσαι, έχεις καιρό, δεν έχεις ευθύνες για τα παιδιά. Να ασχοληθείς. Ναι, πολύ σωστά. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ, εσείς μαζί με τη σύζυγο. Εδώ η σύζυγο μου. Τώρα είμαστε περισσότερο ενηλικιωμένοι. Μια χαρά είμαστε. Και εδώ το ίδιο. Βλέπω εδώ σε ευχάριστες στιγμές. Εδώ, ναι, λοιπόν. Γάμος. Εξηγήστε μας παρακαλώ, γιατί σας βλέπουμε και στη φωτογραφία. Πείτε μας, 1962. Στο αριστερά είμαι στην αεροπορία, εκλέγηκα ο Airman of the Month. Μάλιστα. Ήταν σαν τιμητικό. Σαν τιμητικό. Ο πρώτος που είχε εκλεγεί στα δεξιά... Ήταν η πρώτη αυτή ανακάλυψη δουλειά. Μάλιστα. Ναι, που είχα κάνει. Μάλιστα. Αυτόν εδώ που θα τελειώσω το σύρκο και θα πάει στο διάστημα. Μάλιστα. Άρα είχατε άμεση ανάμειξη. Εδώ είναι η ομάδα σας. Εδώ είναι μια ομάδα, έναν από τα έργα που ήμουν υπεύθυνος. Μάλιστα. Στην αεροναφυγή και στην επόμενη παρακαλώ. Εδώ τιμάστε. Εδώ ο πρόεδρος του Aerospace, του Good Aerospace, μου δίνει ένα κάτι για την εφεύρα. Μάλιστα. Για την εφευρετικότητά σας. Ναι, σας τιμά. Ναι. Μα, να το και εδώ. Avionics εδώ Simulator είναι... Inventor. Ο εφευρέτης. Inventor, yeah. Μάλιστα. Yeah, το 2001 yeah. Εδώ βλέπω, αγαπητέ μου κύριε Χωρατά. Ναι. Και εδώ επίσης από το Kent, το University, το Πανεπιστήμιο. Ναι. Πήγαινα σε άλλα σχολεία, εξαρτάται για την ευθύνη που είχα. Μάλιστα. Για να ειδικευθώ. Δεν σταματούσατε ποτέ, έτσι. Γυράσκω ή διδασκόμενος. Συνέχεια. Αλήθεια. Α, ναι. Μου άρεσε, γι' αυτό τα παιδιά μου όλα έχουν σπουδάσει, επειδή ξέρανε πώς εγώ σπούδασα. Έτσι, εδώ βρίσκομαι. Μεταξύ άλλων εφευρετών. Εφευρετών. Μάλιστα. Και οι τιμητικές, όπως βλέπω εδώ, αναφορές. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι ευθύνες στην κοινότητα. Μάλιστα. Είμαι πρόεδρος της Εκκλησίας. Εδώ είναι
πώς το λένε τώρα, είναι η ελληνική κοινότητα και το συμβούλιο. Το συμβούλιο. Το συμβούλιο. Μάλιστα. Το συμβούλιο, ναι. Ελάτε. Και εδώ στη δουλειά επίσης επί το εδώ, έργο. Πάλι πίσω στη δουλειά. Ναι. Τώρα έχω μεγαλύτερο team. Μεγαλύτερη ομάδα. Είναι όλοι εργάζονται. Πρώτα απ' όλα, όταν κάνουμε σχεδιάσει κάτι, πρέπει να το αποδείξουμε ότι εργάζεται. Ναι, και ότι μερικοί, είναι βιώσιμο. Μερικοί είναι programmers, μερικοί είναι προγραμματιστές. Hardware. Μάλιστα. Designers. Μάλιστα. Και σχεδιαστές σε ό,τι αφορά τα λογισμικά και τους εγκεφάλους ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξού και τα μηχανήματα που βλέπουμε, που αντιλαμβάνουμε αυτά ήταν της δεκαετίας του 90 και του 2000. Ναι, μάλιστα. 90 προπάντων. Μάλιστα. Ελάτε. Τώρα κάτι τέτοια μπορεί να πάει σε ένα μικρό chip. Ναι, πολύ σωστά. Όλα αυτά τα τεράστια μηχανήματα είναι σε ένα μικρό chip. Εδώ άλλη μια ομάδα. Πάλι είναι άλλη ομάδα, μερικοί είναι ήδη, εξαρτάται από τι χρειάζεσαι. Ναι. Και πολύ σωστά. Και σας βλέπω όμως ότι υγείστε, είστε επικεφαλής αριστερά, με το όμορφο μουστάκι σας ξεχωρίζετε πάντοτε. Πάντοτε. Μ' άρεσε να έχω το μουστάκι, γιατί λέω, είναι απόδειξη αντρών, you know, είναι και της καταγωγής. Κυπριακής. Ελάτε, πάμε και στην επόμενη. Εδώ. Αυτό είναι το τεκμήριο. Είναι ένα από τα βιβλία που είχα στο γυμνάσιο. Μάλιστα. Είναι του Ξενοφόντος Κύρου Ανάβασης. Κύρου Ανάβασης. Μάλιστα. Αλλά κοίταξε, επειδή λείπανε σελίδες ή αυτά, βάζαμε με ζυμάρι, γιατί δεν είχαμε τότε ούτε για να τα κολλήσετε. Ούτε για να τα. Το κάναμε δικό μας και κολλούσαμε κάτι και γράφαμε μέσα μάλιστα το κείμενο που λείπει. Ελάτε και στην επόμενη, το ίδιο. Το ίδιο βιβλίο. Μάλιστα. Είναι. Εδώ. Άλλη άποψη. Ποιος κάνει εδώ, αυτό. Εδώ βλέπω. Βλέπω είναι ένας μαύρος εκεί μέσα. εδώ εργαζόμαστε για την εκκλησία. Κάτι έχουμε μαγειρέψει για κάποιον αυτό. Ναι. Τα γέμματα είναι όλοι, και είναι επιστήμονες. Είναι όλοι επιστήμονες αυτοί. Δικηγόροι. Όλοι αυτοί. Εσείς στη μέση με τα σκούρα γυαλιά. Ναι. Μάλιστα. Ναι, εκεί είμαι. Εδώ είναι το εξοχικό. Στη λίμνη. Εδώ είναι το εξοχικό. Μάλιστα. Εκεί. Μάλιστα, ελάτε και στην επόμενη. Και εδώ η βάρκα σας, βλέπω. Εδώ είναι για το ποντούν. Εδώ είναι. Πολλοί φίλοι ερχόνταν εκεί και μας συναντούσαν. Και περνούσατε όμορφες στιγμές, βέβαια. Να τους εδώ, τους βλέπουμε. Και εδώ με το εγγονάκι. Εδώ είναι ένα από τα εγγονάκια. Ένα από τα εγγονάκια. Ελάτε. Και εδώ επίσης άλλο ένα βλέπω. Και εδώ αυτή η αγάπη σας, ποιος κάνει αυτά τα ξύλινα αγάλματα, εσείς. Αυτά ξύλινα, γιατί ακούω ότι ο παππούς μου, ο προπαππούς μου έκανε αυτά τα γλυπτά στις εκκλησίες. Μάλιστα. Εκεί για το εικονοστάσι και τέτοια. Α, ήταν. Και εσείς το πουλί είναι πραγματικό. Μάλιστα. Και εσείς, ναι, από πάνω, ναι, το είδα, πήγε και κάτσε. Αλλά εσείς τα φτιάξατε όλα αυτά, κύριε Χωρατά, εσείς τα φτιάξατε. Ναι, εγώ τα φτιάξα. Μάλιστα. Γιατί εκεί περνούσε, έπρεπε να κάνεις κάτι να περνάει η ώρα. Η ώρα. Άρχισα εδώ. Μάλιστα. Μου άρεσε να κάνω Ινδιάνους. Μάλιστα. Γιατί οι Ινδιάνοι ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της Αμερικής. Βέβαια. Και τι τους κάναμε δεν λέγεται. Βέβαια. Επόμενο είναι και ένα μήνυμα. Let's forget Cyprus is the first European country since the Second World War that has been invaded and it's still partly occupied by Turkey. Η Κύπρος είναι η πρώτη και μοναδική ευρωπαϊκή χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όπου σε αυτήν έχει γίνει εισβολή και είναι ακόμη η μη κατεχόμενη από την Τουρκία. Μάλιστα. Ήμουνα πρόεδρος μιας επιτροπής Cyprus Relief. Μάλιστα. Και κάναμε λάμπη στην Ουάσιγκτον. Για ολόκληρο χρόνο σταματήσαμε τη βοήθεια στην Τουρκία. Ναι. Αλλά οι Αμερικανοί την στείλανε μέσω των Γερμανών. Βρήκαν άλλο και τρόπο. Ξεχάσαμε.
Μόνο μπορέσαμε να το αργοπορήσουμε για ένα χρόνο. Ναι. Δεν μπορέσαμε να το σταματήσουμε. Ωστόσο, αυτός ο αγώνας σας ήταν για δεκαετίες και η προσφορά σας επίσης για δεκαετίες για την Κύπρο και αυτό το μικρό νησί, το οποίο δεν ξεχάσατε ποτέ σας. Και κάθε φορά που σας δινόταν η ευκαιρία, κάνατε ό,τι ήταν δυνατόν για να το βοηθήσετε. Και ευχαριστώ που μου δίνεις ευκαιρία να ανταπευθύνω το χαιρετισμό μου σε όλους τους συμπατριώτες, γιατί δεν νομίζω που έχω φίλους πια εκεί, εκτός από τον Χριστόδουλο και εσάς τώρα. Είναι τιμή μου. Είναι τιμή μας. Γιατί δεν ζει κανένας. Η μητέρα μου έλεγε να σέβεσαι τους μεγαλύτερους σου. Και τώρα έφτασα στο σημείο που δεν σέβομαι κανένα. Δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι, αγαπητέ μου κύριε Κουρατά. Μάλιστα. Ο κύριος Χωρατάς τι κάνει σήμερα? Σας ξυπνήσαμε πρωί-πρωί, τώρα είναι 8 και 25 ώρα Οχάιο, Στόου των Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς κυλάει η μέρα σας, αγαπητέ μου κύριε Χωρατά? Σήμερα είναι πια πολύ ευχάριστος καιρός. Περιμένουμε βροχή, έχουμε κάποια ανομβρία. Και θέλω να δείτε την Άννα Μαρία, που είναι ο τεχνικός Περσόλταν εδώ. Για να δούμε αν έρθει κοντά στην κάμερα για να της χαίρεται. Άννα Μαρία. Έλα, Άννα Μαρία. Άννα Μαρία. Γεια σου, Άννα Μαρία, η κόρη του αγαπητού κύριου Χωρατά, η οποία μας βοήθησε. Μάλιστα. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι θα φάτε σήμερα, τι θα μαγειρέψετε, μαγειρεύετε ακόμη ή κάνετε μόνο ψωμί εσείς? Κάνω, άμα αφήσει η γυναίκα μου στην κουζίνα, κάτι προσφέρω. Αλλά τώρα τεμπέλεψα, γιατί τα παιδιά κάνουν τα πάντα για μένα. Έτσι. Σταμάτησα να οδηγώ, γιατί να μην τυχόν να τελειώσω την οδηγή στον δρόμο και να σκοτώσω κανέναν. Όχι. Έτσι. Είναι καλύτερα. Υπάρχει τόσος πολλής κόσμος πια στην οικογένεια. Είστε ευλογημένος. Μπορούν όλοι να προσφέρουν την βοήθειά τους, αγαπητέ μου κύριε Χωρατά. Ναι, και πραγματικά είναι της γυναίκας μου η επιρροή. Είναι να μείνουν τα παιδιά κοντά μας. Μάλιστα. Μερικά πήγανε μακριά, αλλά η μεγαλύτερη οικογένεια είναι εδώ στο Άκρον, Οχάιο. Μάλιστα. Εμείς χαιρόμαστε που σας φέραμε κοντά όλη την Κύπρο και σας γνώρισε, αλλά και όλο τον κόσμο μέσω δορυφόρου που αυτή την ώρα μεταδιδόμαστε και γνώρισαν τον αγαπητό κύριο Χρήστο Χωρατά από τις όμορφες Πάνω Αρώδες, ο οποίος το 1950 σε 20 χρονών ηλικία έφυγε, τόλμησε, μπήκε σε ένα υπεροκειάνιο και έφτασε στη Νέα Υόρκη. Δεν τον έψαξε κανένας, δεν τα έβαλε κάτω. Έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει, γνώρισε τη γυναίκα του, έκανε την οικογένειά του, διακρίθηκε, τιμήθηκε, τίμησε τον ίδιο αλλά και ολόκληρη την Κύπρο και αγωνίστηκε για όλη την Κύπρο, όπου συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αγωνίζεται και με την πένα του και με τα βιβλία του για αυτή την ειρήνη που χρειαζόμαστε σε αυτό το νησί. Ο Θεός να σας έχει πάντοτε καλά, αγαπητέ μου κύριε Χωρατά. Επίσης και σε όλη την Κύπρο καλή ελευθερία από τα μέρη που είναι υποκατοχή. Μάλιστα. Αμήν, Παναγία μου. Να προσέχει ο Θεός την οικογένειά σας, τα 4 παιδιά σας, τα 11 εγγόνια σας και τα 6 δισέγγονά σας. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Γεια σας και χαρά σας. Αγαπητέ μου κύριε, μεγάλε με, χαιρετήστε τον κύριο Χωρατά. Χρήστο μου, σε χαιρετώ. Χαιρετώ όλη την οικογένεια. Και αν μπορείς, έλα ακόμη μια φορά στην περιοχή. Ίσως να μπορέσω, αλλά έχω και εγώ τα δικά μου προβλήματα υγείας, καρδίες, διάφορα. Ξέρω. Αλλά θα τα καταφέρει. Η αγάπη μου είναι με όλη σου την οικογένεια. Έχεις αναστήσει ένα χωριό εκεί πέρα. Ναι, ένα χωριό ελληνικό. Έχεις αναστήσει ένα ολόκληρο χωριό ελληνικό. Ένα ολόκληρο χωριό. Ευχαριστώ για όλα. Ένα χωριό. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Δεν είναι καλά λόγια, είναι αλήθεια. Και είμαστε υπερήφανοι για σας, να ξέρετε. Ευχαριστώ τον Χριστόδουλο και εσάς. Να είστε πάμε. Από την ημέρα που άρχισα να μιλούμε για αυτό το πρόγραμμα, έχω συναντήσει τουλάχιστον 10 ανθρώπους που σας γνωρίζουν. Χαίρομαι πάρα πολύ. Το πιο καλό πρόγραμμα, λέει, που προσέχουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπει ο Λουκάς να κάνω μια παρέθεση. Παρακαλώ. Γι' αυτό προσέτρεξα σε αυτόν
με την πρώτη ευκαιρία. Μάλιστα. Για να παρουσιάσουμε το Χρήστο Χωρατά. Είναι τιμή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, Λουλά. Σας χαιρετώ, αγαπητέ μου κύριε Χωρατά, και όλη την ελληνική εκεί η παροικία μας, Ελλαδίτες και Κύπριους. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα προσφέρετε. Καλή μέρα να έχετε. Επίσης. Γεια σας, αγαπητέ μου, κύριε Χωρατά. Γεια σας. Αγαπητέ μου, κύριε Μεγάλη, με χίλια ευχαριστώ για αυτή την εισήγηση. Άξιζε χίλιες φορές τον κόπο. Εγώ σε ευχαριστώ. Αποτελεί για μένα ανεκτήμητο δώρο, γιατί ο Χρήστος πραγματικά είναι ένας από τους παιδικούς μου ήρωες. Χαίρομαι και που στα 96 του έχει αυτή τη διάβγεια πνεύματος και έχει και όλη αυτή τη διάθεση για προσφορά και έχει και το χαμόγελό του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ, κύριε Χωρατά μου. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας, αγαπητέ μου, κύριε Χωρατά. Ευχαριστώ, γεια κύριε σας. Μεγάλε Μέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ2 και γύρω στις 11 το βράδυ τοπική ώρα Κύπρου στο Δορυφόρο. Για όλους εσάς που μας βλέπετε στο εξωτερικό, να προσέχετε τον εαυτό σας και να αγαπάτε τους γύρω σας. Γεια χαρά.